Επιστε μου όμως να ευχαριστήσω και την κυρία Σαμαρντίνη για τα λόγια που εξέφρασε και για το κουράγιο που επιδεικνύει. Θα πρέπει να σας το πω, είναι αλήθεια ότι είναι από τους τυχερούς. Είναι τυχερή γιατί κατάφερε να επιβιώσει. Και επιβίωσε παρά το γεγονός ότι η ζωή της βρισκόταν στα χέρια των δικτύων διακινητών. Είναι επίσης τυχερή που δεν παγιδεύτηκε στην Ελλάδα στις μέρες που τα βόρεια μας σύνορα ξαφνικά έκλεισαν μόνο μερός. Έφτασε πριν. Τρίτες ευρωπαϊκές χώρες αποφάσισαν λοιπόν να κλείσουν τα σύνορά τους. Πριν οι ξενοφοβικές δυνάμεις καταφέρουν να κλείσουν τα σύνορα, διότι πιστεύουν ότι ο μόνος δρόμος για να προστατεύσουν τον εαυτό τους από επικίνδυνους ανθρώπους, όπως τους αποκαλούν, είναι να φτιάξουν φράχτες και τείχη. Και αυτό είναι ντροπή για τις κοινές μας αξίες και για την Ευρώπη και για το κοινωνικό ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και πρέπει να πούμε αλήθειες εδώ σήμερα. Γι' αυτό πιστεύω ότι η πρόκληση της προσφυγικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι παγκόσμια. Είτε θα καταφέρουμε συλλογικά να την αντιμετωπίσουμε συνολικά και επί τη βάση των αξιών μας και επί τη βάση του διεθνούς δικαίου ή απλώς θα αποτύχουμε. Και ένα από τα μέρη όπου αυτό το διακύβευμα αυτό είναι πιο προφανές είναι η χώρα μου, όπου έχει υποδεχτεί 1,2 εκατομμύρια πρόσφυγες σε λιγότερο από ένα χρόνο. 60.000 μετανάστες είναι ακόμα παγιδευμένοι και ο λαός μου, παρά την βαθιά οικονομική κρίση, απέδειξε, διατράνωσε την υποστήριξη της στους πρόσφυγες. Οι υπηρεσίες ασύλου στην χώρα μου αντιμετωπίζουν την τέταρτη μεγαλύτερη σειρά ετοιμάτων για άσυλο. Προσπαθούμε λοιπόν να εφαρμόσουμε ένα πολύ δύσκολο αλλά απαραίτητη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Μια συμφωνία που κατάφερε να μειώσει ριζοσπαστικά, ριζικά τις αφήξεις αλλά και τους θανάτους κυρίως στο Αιγαίο, στη θάλασσα του Αιγαίου. Και προσπαθεί να διαλύσει τους παράνομους δρόμους και να δημιουργήσει ένα νόμιμο δρόμο για την μετανάστευση. Σε αυτές τις προσπάθειες λοιπόν η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει, αλλιώς οι ξενοφοβικές, οι πιο ξενοφοβικές και εθνικιστικές φωνές θα επιβληθούν στην Ευρώπη. Δυνάμεις που πιστεύουν ότι το να υπακούμε στο διεθνή νόμο αποτελεί μια πολυτέλεια. Γι' αυτό το λόγο σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε μια ισχυρή διεθνή πρωτοβουλία που θα δημιουργήσει ένα νέο παγκόσμιο πλαίσιο για την διαχείριση της προσφυγικής κρίσης μακριά από ξενοφοβίες. Αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να αυξήσει την στήριξη σε χώρες που φιλοξενούν πρόσφυγες, όπως η Τουρκία, ο Λίβανος, η Ιορδανία, η Ιταλία και η Ελλάδα.
Αυτό το πλαίσιο πρέπει να αυξήσει τις επιστροφές ανθρώπων που δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας και να αυξήσει και την προστασία των ανθρώπων που χρήζουν προστασία. Επίσης θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι πρωτογενείς παράγοντες που συμβάλλουν στην προσφυγική κρίση, όπως είναι ο πόλεμος στη Συρία, και επίσης θα πρέπει να διαλυθούν τα δίκτυα των διακινητών. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, αυτό το παγκόσμιο πλαίσιο είναι περισσότερο από ποτέ. Το χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Ο κύριος Ομπάμα στην ομιλία του είπε ότι αυτοί που πιστεύουμε στην δημοκρατία πρέπει να φωνάξουμε δυνατά. Και εγώ θεωρώ ότι η σωστή αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης επί τη βάση των αξιών μας θα είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια, ώστε να διατηρήσουμε τη δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.